εμείς χρωστάμε ένα αρκετά μεγάλο ποσό, δηλαδή, το οποίο, χρωστάμε ένα αρκετά μεγάλο ποσό, το οποίο εμείς προσπαθούμε να το εξυπηρετήσουμε. Δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, μπορώ να σας απαντήσω. Προσπαθούμε, όπως ο κάθε Έλληνας φορολογούμενος πολίτης, να το εξυπηρετήσουμε. Βεβαίως και πληρώνουμε τις δόσεις μας και βεβαίως και έχουμε μπει σε τεράστιες περικοπές στον πολιτικό μας οργανισμό, γιατί και εμείς πρέπει να συνεισφέρουμε σε αυτή την κατάσταση. Πάμε, κύριε Βίτσα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Μια κουβέντα και μετά ελπίζουμε να μάθουμε και για το Πασόκ τι λέει αυτή η έκθεση οικονομική στο Πασόκ. Μας πει ο κύριος Χάρης που ξέρει. Για αυτό το ζήτημα που βάλε ο κύριος Παπαμίκος, το θέμα είναι απλό και όπως θέλετε πείτε το. Η Νέα Δημοκρατία το 2013 έπρεπε να πληρώσει 17 εκατομμύρια τόκους. Πήγε ο κύριος Παπάς τώρα πριν από λίγα λεπτά στο εφετείο που μάθαμε. Με τον κύριο Σκουλέτη, επειδή μας το λένε. 17 εκατομμύρια τόκους. Μπόρεσε από την κρατική χρηματοδότηση να πληρώσει 2,5-3 εκατομμύρια. Μάλιστα. Πήρε δάνειο 14 εκατομμύρια, το πλήρωσε τους τόκους και αύξησε τις δανειακές υποχρεώσεις κατά 14 εκατομμύρια. Αν αυτό δεν λέγεται δάνειο, δεν ξέρω τι λέγεται. Συγγνώμη, αλλά κοιτάξτε. Δεν ξέρω τι λέγεται. Αν ο κύριος Παπαμίκος μου είστε ψεύτης. Δεν ξέρετε την τραπεζική πράξη. Συγγνώμη, κύριε Βίτσα. Βγείτε, πείτε, δεν έχω πάρει ποτέ κανένα δάνειο. Είστε ψεύτης, συγχωρείτε. Και έχετε το βάρος αποδείξεως. Εσείς το διαβάζετε. Είστε ψεύτης. Το βάρος αποδείξεως είναι εκεί. Και οι αθλειότητες σας δεν μπορούν να περάσουν. Φέρτε το εδώ να το δείξω. Φέρτε το εδώ να το δείξω. Μισό λεπτάκι. Φέρτε το εδώ να το δείξω. Εγώ λέω αυτά που εσείς είπατε. Δείξτε το κοινό καταγραφή. Εσείς είπατε. Και όποιος έχει σχέση με τις τράπεζες ή με αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή γελάει μαζί σας. Είστε ψεύτης, συκοφάντης και έχετε το βάρος αποδείξεως. Αποδείξτε. Όχι, μισό λεπτά, κύριε Βίτσα. Αυτούς τους τραμποκισμούς. Αυτούς τους τραμποκισμούς και τις αθλειότητες αλλού. Είστε ψεύτης. Τους τραμποκισμούς και τις αθλειότητες αλλού. Δεν σας περνάνε. Ψεύτης και δεν σας περνάνε αυτά. Φέρτε τη σύμβαση, κύριε Βίτσα. Μισό λεπτά. Φέρτε τη σύμβαση. Επιμένετε ότι πήραν δάνειο. Κύριε Κονόμου, συγγνώμη λίγο. Το γράφουν, το λένε κιόλας. Το είπε προηγούμενα. Ανακεφαλαιοποίηση των 14 εκατομμυρίων δεν το είπε. Ποιος άνθρωπος να βγει ένας τραπεζικός και να πει παιδιά αυτό δεν είναι δάνειο, αυτό είναι κάτι άλλο. Διαφορετικά, αν δεν γινόταν αυτό και να το κλείσω αυτό το πράγμα, αν δεν γινόταν αυτό. Μας πείτε και πόσα χρωστάτε εσείς μετά. 8,5 εκατομμύρια, σας το λέω από τώρα. 8,5 εκατομμύρια. Αν δεν γινόταν αυτό, και αν δεν το ξέρει και ο κ. Παπαμίκος, θα πάει στον οικονομικό διευθυντή του κόμματος να τον ρωτήσει. Το δάνειο θα γινόταν όλο απαιτητό. Απαντήστε, κύριε Παπαμίκο, να πάμε και στον κύριο Καρδίδη. Δεν ξέρω, δώστε μου λίγο λεπτάκι. Αυτό είναι το ένα. Μισό λεπτάκι. Πρέπει να τώρα, κύριε Βίτσα, με συγχωρείτε. Εγώ τα λέω κάποιον ψεύτη, δεν το λέω κύριο μετά. Εσείς θεωρείτε ότι η πολιτική είναι ένα θέατρο. Και με αυτή τη λογική, και είσαστε και νέα γενιά ανθρώπων, πηγαίνετε να πολιτευθείτε. Είστε επικίνδυνοι για τη χώρα. Ευχαριστώ για τις συμβουλές σας. Εγώ θα πω κάτι. Λάτε. Είστε ψεύτης, είστε συκοφάντης. Να μην με λέτε κύριο, να μην με λέτε κύριο. Και αν είμαι ψεύτης και συκοφάντης, να μην κάθεστε δίπλα μου σε ένα διάλογο. Να ολοκληρώσει για να κλείσει. Μα είναι δυνατόν. Τώρα είναι πολιτική κρίση. Να αποφύγω. Είναι πολιτική κρίση. Με αθλειότητες και γελιότητες. Με πράγματα που δεν γνωρίζει. Με συγχωρείτε, έτσι σκοπεύετε να απορριφθείτε στις εκλογές. Μέχρι τις εκλογές θα απορριφθείτε ήπιο κλίμα. Σας παρακαλώ πολύ. Χαρακτηρισμούς και μιλάτε να πάρει το βάρος αυτών που λέει ο κύριος Παπαμίκος. Σας παρακαλώ πολύ, θα με αφήσετε. Χωρίς χαρακτηρισμούς. Είναι εύκολο. Είμαι υπεύθυνος των λόγων μου. Παρακαλώ. Δεν έχω μάθει να κρύβομαι. Ακριβώς. Και όπως έχω μάθει, ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι πολύ μετριοπαθής. Αλλά αυτή τη συκοφαντία εμείς δεν πρέπει να τη δεχτούμε. Το λέω ξεκάθαρα. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω. Κύριε Βίτσα, σας λέω. Λέτε στιγνά ψέματα. Το συνεχίζετε. Σας προκαλώ. Σας προκαλώ. Σας προκαλώ να φέρετε. Αν λέτε ότι λέτε ψέματα στον ισολογισμό σας, δεν σας διέκοψα. Σας προκαλώ να φέρετε τη σύμβαση από την τράπεζα. Σας προκαλώ να πείτε με ποια τράπεζα συνάψαμε δάνειο. Αν δεν το έχουμε κάνει όμως και αν δεν βρείτε ως σήμερα, ως αύριο, μέχρι μεθαύριο το δάνειο. Το δάνειο μεταφέρθηκε στην Πειραιώς. Να τι λέτε τώρα. Φέρτε ποια τράπεζα. Σας προκαλώ. Το λέω. Αγροτική και Πειραιώς. Μισό λεπτά, κύριε Κονόμου. Αγροτική πωλήθηκε στην Πειραιώς. Μισό λεπτά. Μα είναι δυνατόν. Μιλάτε για παλιό δάνειο. Αν την κάνω συγκεκριμένη την ερώτηση. 146 εκατομμύρια έχουν δάνειο. Για τα 14 λέμε τώρα. Τα 14 ήρθαν ένα κεφαλαιοποιήσουν. Τα 14 τα πήραν πότε και από πού. Η διαδικασία η οποία γίνεται. Να είμαστε συγκεκριμένοι παρακαλώ. Από την ίδια τράπεζα. Από πού τα πήραν και πότε τα 14. Ο δανεισμός τους είναι στην Πειραιώς. Έχεσαι στη σύμβαση του δανείου αυτού.
Την ξέρετε. Δεν χρειάζεται να την έχω. Επειδή σα λέω. Επειδή. Για να το κλείνουμε αυτό το θέμα. Συνήθι τραπεζική. Κύριε Βίτσα, σα παρακαλώ. Αλλά είναι δάνειο. Κύριε Βίτσα, κλείνουμε για να κλείσουμε. Να κάνω την ερώτηση, απαντήστε συγκεκριμένα. Χρωστούσατε τόκου 14 εκατομμυρίων. 17. Πληρώσατε του τρει. Περισσεύανε 14 εκατομμύρια τα οποία πρέπει να δώσετε. Είναι απλήρωτη τόκη. Είναι απλήρωτη τόκη ή πήρατε λεφτά. Είναι απλήρωτη τόκη. Του πληρώσετε και χρωστάτε τα λεφτά. Σα παρακολουθώ. Σα παρακολουθώ. Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω. Κύριε Λεβέντζη, είμαι τραπεζικό. Παραμένουμε φιλέ σε βοηθά. Μισό λεπτό. Γιατί να υπάρχουν αυτοί οι τόκοι. Ακούστε. Μισό λεπτό. Γιατί να υπάρχουν αυτοί οι τόκοι. Μισό λεπτό να μα πει ο κύριο Κάρετη που ξέρει από τα λεφτά. Μισό λεπτό. Θα μου δώσετε να απαντήσω και από εκεί και πέρα α πει ο καθένα ότι θέλει. Πείτε τελευταία όμω παρακαλώ. Επειδή ξέρω ότι μα παρακολουθούν τηλεθεατέ γι' αυτό το λέω με πλήρη επίγνωση των λέω. Δεν πήραμε ποτέ δάνειο. Ωραία. Προκαλώ τον κύριο Βίτσα και το ΣΥΡΙΖΑ να φέρουν τη σύμβαση του δανείου, να σταματήσουν να λένε ψέματα. Μάλιστα. Και ειλικρινά ας απαντήσουν αυτοί, γιατί δεν δείχνουν τα δάνειά τους και ας απαντήσουν και αν το left και αν το left και το κόκκινο, ας απαντήσουν αυτοί για τους ισολογισμούς τους και αν είχαν διαφορετικούς ισολογισμούς εδώ και κάποια χρόνια. Κύριε Καρύδη, εσείς που έχετε μια σχέση με τα ΠΑΣΟΚ, τα ξέρετε τα οικονομικά ζητήματα. Εμάς το είπε και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος στη Βουλή εχθές που μίλησε επειδή είναι το νομοσχέδιο, ότι σαν ΠΑΣΟΚ οικονομικά χρεοκοπήσαμε, έχουμε τεράστια χρέη. Αλλά την έκθεση δεν έχετε δώσει στη δημοσιότητα.